τις τελευταίες ημέρες, όπως και πριν περίπου ένα μήνα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποια ρεπορτάζ που σχετίζονται με την προσπάθεια κάποιων απατεώνων, όπου επικοινωνούν με προμηθευτές που είτε παρέχουν κάτι στην περιφέρεια, είτε για κάποιο... έχουν εκτελέσει κάποιο έργο και προσπαθούν να τους αποσπάσουν Κωδικού προσβασιμότητα στου τραπεζικού του λογαριασμού με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όπω είναι γνωστό, οι υπηρεσίε μας, βάσει της νομοθεσίας, αναρτούν τα εντάλματα πληρωμών στην πλατφόρμα Διάβγεια για λόγους διαφάνεια για να ενημερώνονται οι συμπολίτε μα και οι φορεί. Οι απαταιώνε αυτοί εκμεταλλεύονται τα στοιχεία τα οποία αναρτώνται και βλέπουν, όπως τον αριθμό του τιμολογίου, το κινητό τηλέφωνο, το ακριβές ποσό που οφείλουμε στο, ως περιφέρεια στον προμηθευτή. Αναγράφονται όμως και τα στοιχεία των υπαλλήλων που διεκπαιρεώνουν αυτά τα εντάλματα. Με αποτέλεσμα, αυτά τα στοιχεία να τα βλέπουν οι απαταιώνες, να τα εκμεταλλεύονται και να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους προμηθευτές ή τις εταιρείες που συνεργάζονται με την περιφέρεια. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης διαχρονικά έχουμε εκδώσει όπως και χθε δελτία τύπου και ενημερώνουμε τους προμηθευτές, εταιρείε που συνεργαζόμαστε ότι ποτέ κανένας υπάλληλο της περιφέρειας δεν θα καλέσει στο κινητό τηλέφωνο τον προμηθευτή για οποιοδήποτε λόγο χρησιμοποιούνται μόνο τα υπηρεσιακά τηλέφωνα και μόνο τα υπηρεσιακά email. Πέρα από το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια, πέρα από το γεγονός ότι ενημερώνουμε με τα δελτία τύπου τους συνεργάτες στην περιφέρεια, τους προμηθευτές της ότι ποτέ κανένας υπάλληλος δεν θα τηλεφωνήσει από το κινητό του τηλέφωνο για να πάρει κάποια στοιχεία, να ενημερώσουμε επίσης τους συμπολίτες μας ότι γίνονται προσπάθειες από την περιφέρεια Κρήτης στα στοιχεία τα οποία αναρτώνται στο ένταλμα πληρωμής να μην υπάρχει το τηλέφωνο της εταιρείας ή του προμηθευτή που συνεργάζεται με την περιφέρεια, ώστε να μην δίνεται η δυνατότητα στους απαταιώνες να γνωρίζουν τα κινητά του τηλέφωνα και για να γίνεται αυτή η προσπάθεια εξαπάτησης. <Το>